κυβέρνηση Παλαβών. Είναι κυβέρνηση Παλαβών. Άκουσα τον κύριο Πολάκη. Ναι, ο κύριος Πολάκης. Είναι χαρακτηριστικό ως νοοτροπία, γιατί σε κάποιους τα λέει. Τώρα δεν έχει σημασία τι τα λέει αυτός. Αλλά δεν είμαι της άποψης ως τύπος εδώ πέρα που λειτουργούμε ότι πρέπει να απαλλάσσουμε κάποιον όπως ο Μακαρίτης ο Ανδρέας, ο Γιώργος Παπανδρέου, που είπε σε κάποιον βουλευτή, λέει αφού το λέτε εσείς δεν έχει καμία σημασία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το λέει ο Πολάκης δεν έχει καμία σημασία. Σε κάποιον απευθύνεται. Θα κάνουμε, λέει, πόλεμο. Γιατί η αριστερά ξέρει να κάνει πολέμους. Ποιος πολέμους ξέρει να κάνει η αριστερά? Εγώ είμαι μεγαλύτερος από τον κύριο Πολάκη, πολύ μεγαλύτερος. Και θυμάμαι ότι μπήκα στην πολιτική το 1956, 55 για την ακρίβεια, όταν με συνέλαβαν στην τελευταία τάξη του Λυκείου της Λάρισας και διοργάνωνα μια συγκέντρωση για το Κυπριακό και με πήγαν στην ασφάλεια. Τότε εμείς είμαστε αριστεροί, με μια ιδιαίτερη νοοτροπία. Συμπαθούσαμε τη Σοβιετική Ένωση και θέλαμε να ενισχύσουμε την ενιαία δημοκρατική αριστερά. Είχαμε δύο συνθήματα και θυμάμαι ότι κάθε φορά που κανένας έλεγε άλλο συνθήμα, το τζακίζανε οι καθοδηγητές. Του λέγανε σκάσε, μην ξαναμιλήσεις. Μην ξαναπείς αυτό που είπες. Ούτε λύθη και αμνηστία. Λύθη. Λύθη. Να ξεχαστεί δηλαδή ο εμφύλιος πόλεμος και να βγουν από τη φυλακή αυτοί που ήταν στις φυλακές. Αισθανόσασταν υπεύθυνοι για τον εμφύλιο πόλεμο. Βεβαίως αισθανόμασταν υπεύθυνοι για τον εμφύλιο πόλεμο. Είχαμε κατασφάξει τον ελληνικό λαό. Είχαμε καταστρέψει τη χώρα. Ανευλόγου. Όλα τα πράγματα είχαν πάει πίσω. Όλες οι κοινωνικές κατακτήσεις των εργαζομένων είχαν πάει πίσω. Όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα είχαν πάει πίσω.